Ακολουθήστε μας σε μια ειδηλιακή πεζοπορία στην Πάρνηθα. Πρόκειται για το μονοπάτι των νερών, το οποίο ξεκινά από το καταφύγιο Φλαμπούρι. Είναι μια από τις πιο όμορφες διαδρομές, μιας και περνάει από 4 πηγές, τις οποίες και θα δούμε στο βίντεο. Εδώ βλέπουμε τα έλατα με τους ροζ κόνους, οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερη άγρια λιχουδιά. Η θέα είναι μαγευτική. Από αυτό το σημείο διακρίνουμε και την λίμνη του Μαραθώνα στο βάθος. Εδώ φτάνουμε στο καταφύγιο Φλαμπούρι. Δίπλα είναι και το καταφύγιο του Αιώσα Χαρνών. Ξαποσταίνουμε λίγο στα κιόσκια για να θαυμάσουμε την θέα. Είναι άνοιξη και η περιοχή είναι γεμάτη αγριολούλουδα. Αυτή είναι η χαρακτηριστική σήμανση του μονοπατιού στην αρχή, τα πορτοκαλί σημάδια. Ξεκινήσαμε δίπλα από τα φωτοβολταϊκά του καταφυγίου. Στην αρχή το μονοπάτι είναι έντονα κατηφορικό, αλλά σύντομα βγαίνει σε δασικό δρόμο. Αυτή η λιχίνα έχει χρησιμοποιηθεί και φαρμακευτικά. Και εδώ να βγήκαμε στον δασικό δρόμο. Νάτι και η ταμπέλα για την πηγή Κορομιλιά. Κυριαρχεί η βελανιδιά, ένα σημαντικό χρωστικό φυτό. Φτάσαμε στην πηγή. Είναι η πρώτη της διαδρομής, η Κορομιλιά. Εδώ ξεκινά ένα μονοπάτι που οδηγεί στην Μόλα με κόκκινη σήμανση. Και παίρνουμε τον δρόμο για τη δεύτερη πηγή, το κρυφό νερό. Και φτάσαμε στο κρυφό νερό, μια πανέμορφη φυσική πηγή. Και τώρα αναχωρούμε για την τρίτη πηγή της διαδρομής, το Μεσιανό νερό.
Λίγο πριν την πηγή, συναντάμε αυτά τα κιόσκια, στα οποία συνιστάται να κάνουμε ένα διάλειμμα. Η θέα είναι μαγευτική. Δούμε και άλλα αυτοφοιητικά της περιοχής. Αυτό είναι ένα είδος φλόμου, ένα αποχρεμπτικό βότανο. Αυτό είναι ένα άγριο δόδυμο χόρτο. Και μια ανεμόνη. Πάμε για την πηγή λοιπόν. Αυτό είναι το περίφημο μεσιανό νερό. Ξεκινήσουμε για την τέταρτη και τελευταία πηγή της διαδρομής, την πηγή Κυρά. Η ρίζα αυτού του δέντρου που βρίσκεται στον αέρα είναι λες και έχει βγει από παραμύθι. Στη διαδρομή συναντάμε και ένα μικρό ριάκι. Την άνοιξη, τα αγριολούλουδα στην Πάρνη θα οργιάζουν. Στην Πάρνη θα υπάρχει άφθονο γκί, ένα παρασιτικό φυτό, το οποίο συνδέεται με πολλούς μύθους και θρύλους. Άλλη μια δασική ταμπέλα που δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αγριολούλουδα, αλλά και οι λιχήνες της εποχής δημιουργούν μια πανδεσία χρωμάτων. Φτάσαμε στην πηγή Κυρά. Ξεκινάμε για το Φλαμπούρι. Ο δρόμος είναι ανηφορικός και έχει μοβ σήμανση. Λίγο πριν το Φλαμπούρι, βλέπουμε και ίχνη φιδιού σε έναν μικρό νερόλακο. Και φτάσαμε ξανά στο Φλαμπούρι. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι και ακολουθήστε μας στα social media.
Με μια μικρή συνδρομή μπορείτε και να γίνετε μέλη του καναλιού για πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο.